Γεια σας αγαπητοί φίλοι, μετά την υπογραφή πριν λίγους μήνες αμυντικής συμφωνίας Λευκωσίας-Ουόσιγκτον έχει προσκληθεί επίσημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η επίσκεψη και η συνάντηση οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντική μετά από 28 χρόνια. Το 1996 τον Ιούνιο ο Γλαύκος Κλειρίδης, τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που είχε αγοράσει και τους πυράβλους S-300 που τελικά κατέληξαν στην Κρήτη, είχε συναντηθεί τότε με τον Bill Clinton στο Οβάλ Γραφείο, επίσημη συνάντηση την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, αύριο 3:30 το μεσημέρι, ώρα τοπική εκεί στην Αμερική. Είναι πολύ σημαντική που αναβαθμίζει περαιτέρω αυτή τη στιγμή την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο χώρο της διπλωματίας. Επιπροσθέτως, οι Τούρκοι φαίνεται πόσο έχουν ενοχληθεί ακριβώς από αυτή την εμβάθυνση των σχέσεων Λευκωσίας-Ουόσιγκτον. Υπάρχουν τουρκικά δημοσιεύματα που λένε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε τις στρατιωτικές του βάσεις και τα λιμάνια στον Αμερικανικό στρατό, υπέγραψε σειρά συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας με το Πεντάγωνο. Είναι ο πρώτος ελληνοκύπριος ηγέτης που προσκλήθηκε στο Λευκό Οίκο μετά από 28 χρόνια. Είναι Έλληνας ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως και οι υπόλοιποι φυσικά συνέλληνες της Κύπρου, αλλά είναι πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι ελληνοκυπριακής διοίκησης, όπως θέλουν να λένε οι Τούρκοι, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Την Κύπρο, που είναι κράτος, μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να την υποβαθμίσουν σε ελληνοκυπριακή διοίκηση και το κατοχικό μόρφωμα που βασίζεται μόνο στη βάρβαρη κατοχή να το αναγορεύσουν, να το ανακηρύξουν κράτος. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η Σοτσκιού λέει ότι αφού η κυβέρνηση της Κύπρου υπέγραψε συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με το Πεντάγωνο, άνοιξε την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο για την Αμερική, ξεκίνησε το στρατηγικό διάλογο που έχει στόχο εκπαίδευση και συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων Αμερικής-Κύπρου, τώρα έρχεται και η επίσημη πρόσκληση και επίσκεψη. Είναι εξελίξεις που μας ενδιαφέρουν, λένε οι Τούρκοι, οι οποίοι καλό θα είναι σιγά σιγά ο στρατός τους, ο παράνομος, ο κατοχικός να ετοιμάζει βαλίτσες. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.